Okay, κοίτα, μην το πεις, ξέρω. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε. Αλλά τι να κάνεις. 5 μήνες απραξίας και η διάθεση δεν είναι εκεί που πρέπει. Είναι λίγο down. Οπότε σκέφτηκα σήμερα να κάνουμε κάτι εδώ στο κανάλι που δεν έχουμε ξανακάνει. Φίλες μου και φίλοι, πώς είστε? Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Έξω, ξέρετε, κυκλοφορεί κορονοϊός. 5 μήνες κλειστά, όπως ξέρετε. 5 τελευταίους μήνες στην αχρηστία, απραξία. Βέβαια, για όσους είστε πρώτη φορά εδώ στο κανάλι, είμαι ο Χρήστος Τσιντσάρης και είμαι υπό νορμάλ συνθήκες όταν δεν είμαστε σε καραντίνα. Είμαι tattoo artist στον Νίκο Tattoo Crew Θεσσαλονίκης. Καλώς όρισες επομένως στο κανάλι μας, το οποίο είναι κυρίως αφιερωμένο σε τατουατζίδικα θέματα και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε αν σε ενδιαφέρουν τα τατουάζ και θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα γι' αυτά, καλό θα ήταν να κάνεις και ένα subscribe εδώ πιο κάτω, μια εγγραφή δηλαδή στο κανάλι, και μαζί με το καμπανάκι φυσικά θα ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε. Όπως ξέρετε όλοι, την ώρα που φτιάχνουμε αυτό το βίντεο, βάση περιπτώσει, όλα είναι κλειστά για εμπόριο, τα πάντα. Τα tattoo studio, όπως ξέρετε, και αυτά είναι κλειστά για τους τελευταίους 5 μήνες. Από τις 9 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Ξέχασα κιόλας, πάει τόσο καιρός. Εμένα προσωπικά με έχει πιάσει λίγο μία αγωνία, μία μίνι κατάθλιψη, να το πω, τελευταία. Βλέπεις, είναι πάρα πολλοί μήνες. Για να είναι κάποιος απενεργοποιημένος εργασιακά και εισοδηματικά. Και μαζί με το γεγονός ότι είμαι και λίγο work junkie, workaholic, εργασιομανής, να το πω έτσι. Οπότε όλη αυτή η κατάσταση, λογικό είναι να με έχει επηρεάσει λίγο ψυχολογικά. Έλα τώρα, μην είσαι έτσι. Γιατί δεν χτυπάς ένα τατουάζ? Σε ποιον να χτυπήσω, αφού είμαστε κλειστά? Πάνω σου, ρε! Αφού έχεις καιρό να κάνεις. Πρέπει να φοράω και μάσκα. Σύνελθε, ρε, τι μάσκα, οι δυο μας θα είμαστε. Λες, καλή ιδέα. Βλέπεις, τελευταία φορά που έκανα τατουάζ πάνω μου πρέπει να ήταν πριν 5-6 χρόνια. Άντε, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα σου φτιάξει διάθεση με ένα τατουαζάκι. Okay, λοιπόν, πάω να πατήσω στάμπα και έρχομαι. Ο μπαγάσας με έψησε και χωρίς να το καταλάβω άρχισα να ετοιμάζω τον πάγκο μου για μια ξεχωριστή και ανεπανάληπτη εμπειρία. Ποιος θα το φανταζόταν πως μετά από 5 μήνες αποχής θα ξανακρατούσα μηχανάκι και βελόνες στα χέρια μου, αλλά αυτή τη φορά αυτός που θα καθόταν απέναντί μου δεν θα ήταν άλλος από τον ίδιο μου τον εαυτό. Και τώρα ήρθε η στιγμή να ξυρίσουμε το γαμπρό. Αχ, αυτό έτσι ξέρε. Γατάκι. Κάπου εδώ λέω, τι λες? Μια χαρά. Για να δούμε. Α, ωραίο. Έλα γόρι μου, πάμε στην καρέκλα του πόνου. Thank you.
άρεσε. Μπράβο, αγόρι μου. Πολύ καλά τα πας. Μπράβο, μπράβο. Συνέχισε έτσι. Θα σε εμπιστευτώ την επόμενη φορά. Για να δω σχέδιο. Τέλειο, τέλειο, μπράβο. Εκεί δεν έβαλε σωστά το χρώμα. Βάλε κι άλλο. Αυτά για σήμερα. Εύχομαι να έγραψε καλά. Από εδώ και πέρα θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η σωστή φροντίδα και περιποίηση του νέου σου τατουάζ. Λοιπόν, μετά από αυτή την εμπειρία έχω να δηλώσω τα εξής. Πρώτον, όντως το τατουάζ βοηθάει πάρα πολύ στο να σου φτιάξει την ψυχολογία, τη διάθεση. Δεύτερον, το τατουάζ, ρε παιδιά, δεν πονάει. Εντάξει, λίγο, λιγουλάκι. Λίγο δάκρυσα, λίγο. Τρίτον, ότι μου έχει λείψει όλη αυτή η διαδικασία του τατουάζ. Το να είμαι στο στούντιο, το να βγάζω σχέδια, το να χτυπάω πάνω σε δέρμα. Μακάρι να μας ανοίξουν σύντομα, αν και δεν το βλέπω. Το τέταρτο πράγμα που διαπίστωσα είναι το πόσο τυχερός είμαι πραγματικά που μπορώ να κάνω αυτό που αγαπώ επάγγελμα. Παρόλο που δεν μπορώ να το εξασκώ τους τελευταίους 5 μήνες, αυτό με κάνει ακόμα περισσότερο να το εκτιμώ. Όταν όμως ανοίξουμε, έχει να γίνει χαμός. Πραγματικά ανυπομονώ. Οπότε, όλοι εσείς, ετοιμαστείτε. Ψάξτε σχέδια, βρείτε καλλιτέχνες που σας ενδιαφέρουν και... υπομονή. Σύντομα τα πράγματα θα στρώσουν. Α, και κάτι ακόμα. Επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε τρίλεπτη τρίτη. Την αγαπημένη μας τρίλεπτη τρίτη. Χρειάζομαι λίγο τη βοήθειά σας. Τα θέματα που παίζουν είναι τα εξής και θέλω λίγο τη βοήθειά σας να μου πείτε ποιο σας ενδιαφέρει περισσότερο και αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, πρώτον, white tattoos, δηλαδή τατουάζ φτιαγμένα εξ ολοκλήρου με άσπρη χρωστική ουσία. Ουσία με άσπρο χρώμα. Δεύτερο θέμα, lip tattoos, τατουάζ δηλαδή στο εσωτερικό του χείλους. Μια αμφιλεγόμενη κατά τα άλλα τάση των ημερών μας. Και τρίτον, φυλακόβια τατουάζ. Ποιος ο συμβολισμός τους και ποια η σημασιολογία τους σε αυτούς που τα φέρουν πάνω τους. Άρα, τι σε ενδιαφέρει? White tattoos, lip tattoos ή φυλακόβια tattoos? Γράψτε μου ένα σχόλιο εδώ πιο κάτω για να δω λίγο τι σας ενδιαφέρει και να κάνουμε την ανάλογη τρίλεπτη τρίτη. Αυτά για το σημερινό μας βιντεάκι. Εύχομαι να σας άρεσε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσασταν όλοι μαζί εδώ στην παρέα μας. Εγώ το καταευχαριστήθηκα. Βγήκα κερδισμένος κατά ένα τατουαζάκι. Τώρα, κάνε ό,τι νομίζεις. Ξέρεις, subscribe, post, share. Πείτε και για το κανάλι σε κάποιον φίλο σας. Κακό δεν κάνει. Να μαζευτούμε πολύ. Λοιπόν, περιμένω τα σχόλιά σας. Και εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχετε κάνει ήδη. Τα λέμε την επόμενη φορά. Είμαι ο Χρήστος Τσιτσάρης και σας στέλνω την αγάπη μου.